Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Κούσο, θέλω να ξεκινήσουμε διαφορετικά και δεν θέλω να μου μιλήσετε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να μου μιλήσετε ως αμόχος Τιανός και πώς το βιώσατε αυτό χθες, που δεν ξέρω αν βλέπατε και εσείς τις εικόνες από τηλεοράσεως, από τον Α που μπήκαμε μέσα στην περίκλειστη πόλη. Πώς το βιώνει αυτό ένας άνθρωπος που έχει να δει τη γειτονιά του, το σπίτι του, την πόλη του 46 χρόνια? Δύσκολο να περιγράψω πώς το έχω βιώσει. Απλά να σας πω ότι για 46 τόσα χρόνια δεν έχω επισκεφτεί την πόλη μου. Ενσύνειδητα, γιατί δεν ήθελα να σκοτώσω τις αναμνήσεις. Και δεν είναι εύκολο να γνωρίζεις ότι είναι και το σπίτι σου και δεν μπορείς να πας. Δεν είναι εύκολο να διαγράψεις μια ολόκληρη ζωή. Γιατί ήμουν σε μεγάλη ηλικία όταν έγινε η εισβολή το 1974. Και όταν βλέπεις εκείνες τις εικόνες και θυμάσαι τον δρόμο, τα χτίρια και θυμάσαι ότι πιο πέρα έμενε ο φίλος σου ή πιο πίσω ήταν εκεί που για πρώτη φορά είχες ένα κρυφό ραντεβού, και όταν θυμάσαι άνοιξη ευώδιαζαν οι πορτοκαλιές και οι μανταρικές και οι λεμονιές, και όταν θυμάμαι το σπίτι μου μέσα σε ένα περιβόλι, όταν βλέπεις το Λύκειο Ελληνίδων, το πρώτο γυμνάσιο που φοιτήσα, δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι είναι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά, και δεν είναι εύκολο να δεχτείς ότι στην πραγματικότητα έχεις μια κατάσταση που σε εμποδίζει να έχεις εκείνο που είχες όλη σου τη ζωή μέχρι που έφυγες από το βάρος. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα. Είμαι μπορείτε πολύ όμως, ναι, μπορείτε όμως να αντιληφθείτε, βιώνετε μαζί με τους υπόλοιπους βαρουσιώτες, τους αμαχωστιανούς, το ότι βίωσαν χθες. Εμείς το χαρακτηρίσαμε έτσι πολύ όμως, ότι ήταν ένας ψυχικός βιασμός το να βλέπουν τα σπίτια τους από τηλεοράσεως και να μην μπορούν, και να πούμε ότι οι αμαχωστιανοί δεν είναι μια και δύο φορές που ετοίμαζαν βαλίτσες για να επιστρέψουν μέσα από τα διάφορα σχέδια. Αρχίζει γνωμένη στο 1978. Κύριε Κούσο, και χθες θεωρήθηκε ότι ήταν η αρχή νέων τετελεσμένων. Δεν είναι μόνο το παραλιακό μέτωπο, η αρχή γίνεται από εκεί. Γι' αυτό πάμε τώρα στην άλλη σας ιδιότητα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, και έχοντας σας φέρει σε αυτή την